Φαινόταν σαν να μην έχει βρέξει καθόλου. Μπαρμπόζα άλλαξε ωραία με τον Κορδέρο. Ο Πορτογάλος κρατάει, θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Καμινιώτη, θα βγάλει για τον Μπακάκη, βλέπει απέναντι τον Μάνταλο. Κεφαλιά του Μανολά, ο οποίος έβαλε ωραία το σώμα του μπροστά από τον κεντρικό χαφ της ΑΕΚ. Ποιος κερδίζει την μπάλα λίγο πριν περάσει την γραμμή. Σέντρα του Μάνταλου, δεν θα περάσει, απομάκρυνε ο Παπατζίκος, κατέβασε ο Γεωργέας. Μάνταλο στο κοντρόλ, ένα σουτ, δείγμα της εξαιρετικής τεχνικής του κατάρτισης, πιο ψηλά από όσο θα ήθελε. Αλλά πάνω από την εστία του Ρίζου. Το ξανά. Προσπάθεια του Μάνταλου. Δεν θα είναι εύκολο να νικηθεί ο Ρίζος. Σε 6 μάτς πρωταθλήματος περασμένη σεζόν δεν δέχτηκε γκολ. Σε 2 φέτος επίσης δεν έχει δεχτεί γκολ. Τα 2 μάτς για το πρωτάθλημα, με την Ερμιονίδα το 0-0. Η νίκη με ένα 0 κόντρα στο Φωστήρα. Πάγκαλος. Σέντρα για τον κριτικό. Ποιος πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να γυρίσει το σώμα του όμως προς την εστία. Μπακάκης ψηλά. Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν έχει νικήσει ποτέ την ΑΕΚ ως προπονητής. Ο Σταύρος Πεταβράκης. Στην θέση του ο Ντάρκο Ζόριτς. Και πάει να παίξει το ρόλο του αριστερού Μπάκο Γεωργέας από ό,τι βλέπω. Λογικά ο Μάνταλος θα οπισθοχωρήσει λίγο. Εκτός αν δούμε την ΑΕΚ με έναν ανασταλτικό χαφ, τον Κορδέρο, και τον Μάνταλο μαζί με τον Ζόριτς, ρόλο δύο εσωτερικών χαφ. Σε ρόλους δύο εσωτερικών χαφ. Τον Καραλή πίσω για τον Ρίζο. Κεφαλιά του Κολοβέτσιου. Κακή υποδοχή της μπάλας από τον Σιλιγαρδάκη. Μαρκάρισμα από τον Μάνταλο. Φάουλ για τα Χανιά. Εδώ ξανά πράγματι υπάρχει φάουλ από τον Μάνταλο πάνω στο Χαράλα από Σιλιγαρδάκη. Κεφαλιά του Πάγκαλου. Καμινιώτης. Γύρισε από το μαρκάρισμα, από την πίεση του Μάνταλου. Δεν έκανε φάουλ αυτή τη φορά. Κεφαλιά του Παπατζίκου. Πλατέλας. Κέρδισε ο Παπατζίκος. Πάσα στο Λιγαρδάκι, δεν πέρασε για τον Welcome. Έρχεται τον Πάγκαλος να κερδίσει. Η σέντρα χαμηλά, ευκαιρία για τα Χανιά. Ο Γεωργέας έβαλε το πόδι του. Μπάλα βρήκε στον Ανέστη και έφυγε πλάγια. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τα Χανιά στο 66. Η ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση με τον Μάνταλο. Να που αρχίζει και αποκτά λίγο ρυθμό το μάτς. Κορδέρο γύρισε πάρα πολύ ωραία. Έχει την μπάλα στο δεξί. Η σέντρα για τον Πλατέλα. Μακριά από αυτόν. Δείτε και πάλι την προσπάθεια του Πάγκαλου. Ωραία σέντρα ανάμεσα στο στόπερ της ΑΕΚ και τον Ανέστη. Έβαλε το πόδι του ο Γεωργέας. Από αυτόν η μπάλα έφυγε και κατέληξε στο πόδι του Ανέστη. Πρώτη καλή στιγμή για τα Χανιά. Γεωργέας για τον Μάνταλο. Πλατέλας. Ήρθε για βοήθεια ο Σιλιγαρδάκης. Στο μαρκάρισμα του Πλατέλα. Ζόριτς. Για τον Μπαρμπόζα. Δεν έχει φανεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξα από τον οποίο περιμένει πολλά η ΑΕΚ και ο Τραγιανός Δέλλας. Τους πιο έμπειρους παίκτες της Ένωσης. Βάλτερ Μπαρμπόζα. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Γίνει εκτελέσει ο Μάνταλος.
τέταρτο για την Ένωση. Δύο έχουν τα Χανιά μέχρι τώρα. Κάνει κίνηση ο Λαμπρόπουλος στο πρώτο δοκάρι. Κάνει και ο Κορδέρο από μάκρυνο Καμινιώτης. Γεωργίας. Η αγώνια πάσα για τον Κολοβέτσιο. Θα βγει ο Ρίζος, θα μαζέψει, θα χάσει. Φάουλ από τον στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος θα στείλει συνέχεια την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά τον γκολ του δεν θα μετρήσει, διότι είχε ακουστεί νωρίτερα το στήριγμα εδώ ο Κολοβέτσιος. Ποιος είχε πετύχει το ένα από τα τέσσερα γκολ της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κόντρα στον Φωκικό στη νίκη με 4-0 για την πρώτη φάση του κυπέλου. Εδώ ξανά με τον αγώνα, τον αριστερό έσπρωξε ο Κολοβέτσιος τον Ρίζο πάνω στην έξοδο του. Το Μάνταλος είναι πάνω στην μπάλα και πολλοί κόσμος το ύψος του πέναλτι. Απευθείας ο Μάνταλος, μπάλα στα δίπια. Καταπληκτικό γκολ, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που ο Μάνταλος βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Και αυτό το γκολ, αποστημένη μπάλα από το πέναλτι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κόντρα στον Απόλλωνα. Σε αυτό το εκπληκτικό φάουλ στα περιβόλια, στο 75 η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Κακός υπολογισμός της μπάλας από τον Δημήτρη Ρίζο, που θα δεχθεί το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Και το πρώτο του μετά από 8 μάτς πρωταθλήματος, αν βάλει κανείς και την περσινή σεζόν. Ανηγυρίζει ο Πέτρος Μάνταλος και δοκιμάσει τρεις φορές να απειλήσει με σουτ στην κανονική ροή του αγώνα και εδώ βλέπετε κάνει ένα-δύο βηματάκια μπροστά έξω από τη γραμμή του τέρματος ο Ρίζος, αλλά θα περάσει πάνω από το χέρι του. Μεγάλη ευθύνη για τον τερματοφύλακα των Χανίων. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξανά το γκολ του πρώην χαφ της Ξάνθης. Και η αντίδραση του Ρίζου ξέρει πολύ καλά τι λάθος έκανε. Αυτά τα δύο βηματάκια που βγήκε έξω από τη γραμμή του τερματός του ήταν που του κόστησαν. Ήταν για την απογοήτευση στο πρόσωπο του Σούλη Παπαδόπουλου. Και πάμε αμέσως δύο πάγκους για να πάρουμε αντιδράσεις. Πρώτα στον πάγκο του ΑΟ Χανιά, στον Κώστα Γιαλιτάκη. Νομίζω η έκφραση απογοήτευσης με την επίδειξη τέρματος αξίζει όσο χίλιες λέξεις του Σούλη Παπαδόπουλου. Ωστόσο αμέσως μετά, με χαρακτηριστικές κινήσεις, χτύπησε παλαμάκι προς τους παίκτες, δεν πειράζει, πάμε, πάμε. Και βλέπω ότι μάλλον ακυρώνει την αλλαγή του Κονομόπουλου, γιατί βλέπω ότι ετοιμάζεται τον Καραγιάννη. Στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Πάνο Μάλαμα. Η αντίδραση του Τραϊανούδη ήταν να σφίξει τη γροθιά του στον γκολ της Ένωσης, σε ένα σημείο που είχε αρχίσει να γίνονται πιο έντονες οι παρατηρήσεις του προς τους ποδοσφαιριστές του ως προς τον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας. Μέχρι να γίνει η σέντρα, βρήκε μια ευκαιρία να δώσει και κάποιες οδηγίες στον Νίκο Γεωργία. Σκόρερ της ΑΕΚ στο μάτς κόντρα στον Φωκικό, στο 4-0 για το κύπελο. Θα βρει ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Και ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος όποτε του δίνεται η ευκαιρία είναι κοντά στον Κολοβέτσιο, το συμβουλεύει. Είναι εδώ μόνος του, ανενόχλητος, πήρε την κεφαλιά. Κακό timing στο άλμα του Ρίζου, μπάλα πάνω από την εστία του και σε αυτό το γκολ φέρει ευθύνη ο μέχρι πρότινος αλάνθαστος τροματοφύλακας του ΑΟ Χανιά. Πήδηξε πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε και η κεφαλιά του Κολοβέτσιου τον βρήκε στο κατέβασμα για το 2-0 και τώρα είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος αποχωρεί από τις κερκίδες του γηπέδου των περιβολίων μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή, ο Ντακόλ στη θέση του Πλατέλα. Ο Βραζιλιάνος πηγαίνει να παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο Γραβίδης θα μείνει δεξιά. Το παρμόζω αριστερά. Ναι, πάνω μάλαμα. Και ακριβώς την εγκεντρωλή του Τραϊανού Δέλλα που είπε στον Χρήστο Αραβίδη να προσπαθεί να παίρνει την πλευρά να ανοίγει τόσο περισσότερο μπορεί για να δίνει πλάτο στο γήπεδο. Ένα γκολ ακόμα της ΑΕΚ από στη μένη μπάλα. Από τον Μάνταλο που προφανώς είναι και ο πιο πολύτιμος παίχτης της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Με τον γκολ που πέτυχε και την ασίστ που έβγαλε στον Κολοβέτσιο.